Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας συγκέντρωση και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον άξιο δήμαρχό μας, κύριο Ευάγγελο Μπουρνού και τους αντιδημάρχους, κυρία Τσεβά, κύριο Καλφαντή και από την αντιπολίτευση τον κύριο Βασιλόπουλο και όποιον άλλο εκπρόσωπο του Δήμου παρευρίσκεται. Επίσης θέλουμε να αναφερθούμε στην κυρία Τσεβά για τη γενναιόδορη συμπαράστασή της στο έργο μας. Θα είμαστε πολύ πιο χαρούμενες που συναντιόμαστε πάλι αν δεν είχε συμβεί το λυπηρό γεγονός της απουσίας της Ελένης μας. Η Ελένη υπήρξε πάντα δραστήριο άτομο, πρόεδρος του συλλόγου μας, πρωτεργάτης στις δραστηριότητές μας και με ένα ευγενικό χαμόγελο να ανθίζει πάντα στα χείλη της. Θέλω λοιπόν να στείλουμε όλοι μαζί τη σκέψη μας κοντά της και να τη διαβεβαιώσουμε ότι θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και πάντα θα θεωρούμε ότι είναι ανάμεσά μας. Σας καλούμε λοιπόν όλους, επειδή τόσο η οικονομική όσο και η κοινωνική κρίση γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη, να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και με τη βοήθεια του Δημάρχου μας να βελτιώσουμε κατά το δυνατόν την ποιότητα της ζωής μας και των συναισθηματών μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ντίνα Μίλα που κάθε χρόνο φροντίζει για το στολισμό της Εκκλησίας μας. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά από το Λύκειο Ελληνίδων για την ευγενή προσφορά τους, παρόλο ότι σε λίγο τα παιδιά θα ταξιδέψουν. Βέβαια, ένα διαρκές ευχαριστώ ισχύει για τις προσφορές του κυρίου Μαρτίνου. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ όλους.